Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο άντρες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις επί του εδάφους εν ώψη και της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα, Κίεβο και Βουδαπέστη επιχειρούν να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους παραμονές της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία. Σε μια συνάντηση που τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν το πακέτο οικονομικής βοήθειας, το οποίο αντιτίθεται η Ουγγαρία. Με αυτόν τον στόχο, ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών έφτασε το πρωί της Δευτέρας στην Ουκρανία. Συνομιλώντας με τον Ουκρανό ομολογό του, εξέφρασε τις ευχές του για ειρήνη στη χώρα. Τρεις-τέσσερις μέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, συναντηθήκαμε στην ίδια τοποθεσία που συναντηθήκαμε και σήμερα. Είχαμε την προσδοκία ότι μέχρι αυτή τη στιγμή θα υπήρχαν συνθήκες ειρήνης. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει και είναι απόλυτα κατά των συμφερόντων μας και της επιθυμίας μας. Αυτή είναι η θέση που εκπροσωπούμε τα τελευταία δύο χρόνια και θα θέλαμε να δούμε την Ουκρανία επιτέλους να απολαμβάνει την ειρήνη. Οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί μεταξύ των γειτονικών χωρών, καθώς η Βουδαπέστη παρεμπόδισε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο. Ο Βίκτορ Όρμπαν συνεχίζει να μπλοκάρει το πακέτο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς προέτρεψε τους Ευρωπαίους εταίρους για περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία. Η κυβέρνησή του έχει διαθέσει περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία από τον προϋπολογισμό του 2024, περισσότερο από το ίμιση των συνεισφορών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στο εσωτερικό, ο Ζελένσκι έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη μέτωπο, καθώς υπάλληλοι Ουκρανικής εταιρείας όπλων συνομώτησαν με αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας για να υπεξαιρέσουν σχεδόν 40 εκατομμύρια δολάρια που προορίζονταν για να αγοράσουν 100.000 οδύλιδες όλμων.